Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση και λίδους και σώσον αγαθέ διεσούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Στη σημερινή μας σύναξη, αν και έχω σκεφτεί πάρα πολλά να πούμε, δηλαδή θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της συζητήσεως εδώ, εν τούτης, λόγω του ότι είναι τόσα πολλά, να δω τι από όλα αυτά θα βγει. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι εκείνο που πρέπει να προσέχουμε στην καθημερινή μας ζωή είναι ο χρόνος που κυλά. Ο χρόνος που μας περνά. Η καθημερινότητα. Κάθε μέρα που περνά δεν μπορούμε να τη διορθώσουμε. Δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω, όπως και τα λόγια μας. Αυτά που είπαμε, πάει, έφυγαν. Είναι σαν την πέτρα που λέει, όσο την με κρατάς στο χέρι, λέει η πέτρα, εγώ ξέρω, με έχεις υποέλεγχο, λέει. Όταν όμως με πετάξεις, η πέτρα, λέω, ξέρω εγώ τι θα χτυπήσω. Όχι εσύ τη σημαδεύεις. Είτε εσύ μπορεί να έχεις σημαδεύσει κάτι άλλο. Αλλά εκείνη την ώρα να περάσει ένας άνθρωπος, να περάσει ένα αυτοκίνητο, να περάσει ένα παιδί, να περάσει ένα πουλί, να περάσει οτιδήποτε. Και η πέτρα αντί να χτυπήσει αυτό που σημάδεψε, να χτυπήσει κάτι άλλο. Ακριβώς την ίδια ώρα. Έτσι είναι και ο χρόνος που κυλάει και φεύγει. Και φεύγει τόσο γρήγορα που δυστυχώς δεν έχουμε αίσθηση της καθημερινότητας. Με αποτέλεσμα δεν του δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία. Με αποτέλεσμα όταν ασπρίσουν τα μαλλιά μας και ασπρίσουν τα γένια μας και βλέπουμε τις ρητίδες στο πρόσωπό μας, τότε το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι πλέον αργά. Γιατί ο χρόνος που απομένει πάλι είναι λίγος. Και δεν ξέρεις πόσο απομένει. Και αρχίζεις και αναπολύσεις και σκέφτεσαι, άραγε, τι έχω κάνει για τον Χριστό. Έζησα όπως θέλει ο Χριστός. Είμαι όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να βασανίζει τον κάθε χριστιανό, αλλά τον κάθε μοναχό, την κάθε μοναχή, το πέρασμα του χρόνου. Γιατί ξέρετε, η ζωή μας, περπάταγα σήμερα εκεί στο δρόμο, με πάει έτσι για βάδι και περπάτησμα λιγάκι με τον αδελφό Γεώργιο και κατεβήκαμε έτσι, κατεβαίναμε ωραία κάθε φορά. Κατεβήκαμε άνετα, κουβεντιάζοντας, συζητώντας. Μετά του λέω, αφού κατεβήκαμε και περπατήσαμε ακριβά, τώρα λέω ώρα μετανοίας, ώρα επιστροφής στο σπίτι μας, ώρα επιστροφής, όπως ο άσοπος λέω. Καλά λέω, πήρε τον κατήφορο και έφυγε, του λέω, Γεώργιε. Αλλά φτάσαμε εδώ στο τέλος, τώρα πρέπει να γυρίσουμε μάλλον. Και μου λέει, βέβαια πρέπει και να γυρίσουμε, όπως ο άσοπος λέω. Για να δεις τώρα, λέω, πόσο κουραστικό είναι να γυρίσουμε πίσω. Και πράγματι αρχίσαμε σιγά σιγά να γυρίσουμε. Αλλά ελάτε που όταν γυρίσαμε, τελικά ήταν ανηφόρα. Φουσκώναμε, ξεφουσκώναμε, υδρώναμε, ξεϊδρώναμε. Λέω, βλέπεις πόσο δύσκολο είναι η επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Καλά παίρνει ο άνθρωπος του κατήφορο της αμαρτίας. Η επιστροφή του όμως, πόσο δύσκολη είναι. Και πόσο υδρότα θέλει,
πόση κούραση θέλει, που τελικά σε κάποιο σημείο που φτάσαμε, αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω και του λέω, μάλλον θέλουμε σήμερα τον Κυριναίο να βοηθήσει τώρα, όπως ο Χριστός λέει ήθελε σήμερα τον Κυριναίο για να συνεχίσει το κουβάλιμα του Σταυρού, θέλουμε σήμερα τον Κυριναίο. Και έτσι τηλεφώνησε και ήρθε το αυτοκίνητο από τη Μονή και μας πήρε και επιστρέψαμε. Εύκολος ο κατήγορος. Εύκολα φεύγουμε. Εύκολα απομακρυνόμαστε από το Θεό. Εύκολος ο δρόμος της κατηφόρας. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, στο διάβα του χρόνου, πώς μαζεύονται. Η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος της μετανοίας και της επιστροφής, της ειλικρινούς μετανοίας εννοώ, δεν εννοώ που πάμε κάνουμε μια εξομολόγηση και τα λοιπά και λέμε συγχώρησέ με, είμαι τον δεν το ξανακάνω. Και αφού το ξανακάνω, αυτό δεν λέγεται μετάνοια. Η μετάνοια πραγματική είναι όπως είναι ο ανήφορος που σας έλεγα. Η μετάνοια για τη σωτηρία μας είναι όπως είπε, σας είπα, ανήφορος. Πολύ κουραστική. Πολύ κουραστική. Αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε μέσα μας μετανοήσει πραγματικά. Και έτσι μέσα στον δρόμο της κατηφόρας κατεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Αν η μετάνοια, η επιστροφή, ο δρόμος της επιστροφής του ασώτου, πολύ κούραση, πολύ υδρότας. Πώς να επιστρέψεις πίσω? Δεν επιστρέψεις έτσι εύκολα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι άνθρωποι που απομακρύνονται από το Θεό ή έχουν ένα πάθος, βλέπετε πόσο δύσκολα απομακρύνονται από το πάθος. Πόσο δύσκολα απομακρύνονται από το πάθος. Πόσο αγώνα θέλει να κοπιάσει η ψυχή του ανθρώπου για να μπορέσει ο άνθρωπος να κόψει ένα πάθος. Και το πιο μικρό πάθος. Δεν μιλάω για σαρκικά πάθη ή για μεγάλα πάθη. Μιλάω για απλά πάθη που βαραίνουν τον άνθρωπο. Και εκεί ακόμα δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Του λες του αλουνού πολλές φορές στην εξομολόγηση, το συναντώ, του έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη ζωή του και του λες, δώσε το όπως είναι οργή, δώσε άφεση αμαρτιών. Και σου απαντάει, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό που μου έκανε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω να το μιλήσω. Ό,τι άλλο θέλετε πάτε, πείτε μου. Ευχαρίστω δεν το κάνω. Κακία δεν του κρατώ, μεν, αλλά δεν μπορώ να το συγχωρήσω αυτό που μου έκανε. Και το κρατάει μέσα χρόνια. Και κάτι που μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή του. Και όταν εξετάσει μπορεί να είναι κληρονομικά, μπορεί να είναι κάτι άλλο, πάση περιπτώσει, με συγγενείς, με φίλους, με γείτονες, κάτι προσωπικό. Και να μην μπορεί να το προσπεράσει. Βουνό η μετάνοια. Βουνό η επιστροφή. Ενώ η κατηφόρα ήταν εύκολη. Κατηφόρα είναι εύκολη. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα ο χρόνος της ζωής μας. Πώς κυλά. Πώς κυλά. Είναι σαν να σε πάρει μια βάρκα και να σε πάει μέσα στον ωκεανό. Αν τα ωραία βαρκάδα λες κάνω. Και άμα κυλεί όλους τη μέρα ευχάριστα περνάει. Το ζήτημα είναι ότι ενώ φτάνει μέσα στα βάθη του ωκεάνου, σε πετάει μέσα στη θάλασσα και σου λέει τώρα γύρισε στη στεριά. Τώρα γύρισε στη στεριά. Θα μπορέσεις να γυρίσεις. Θα προλάβεις να γυρίσεις. Ή θα σε φάει κανένα σκυλόψαρο, κανένα καρχαρίας. Και τόση κούραση θα αντέξει η καρδιά σου όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το κάνεις πάλι πίσω που κάνεις με τη βάρκα, να το πας τώρα κολυμπώντας και να ξαναβγείς στη στεριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος της μετανοίας.
πόσο δύσκολο είναι πραγματικά ο άνθρωπος να πει μέσα του πραγματικά ήματον εις έπατήν, ως ο άσωτος δέξε με Πάτερ μετανοούντα ως ένα το μυστήριο σου και ελεησόν. Αλλά να το πει ουσιαστικά. Γιατί τυπικά το λέμε κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία που κάνουμε. Κάθε μέρα το λέμε. Ουσιαστικά μέσα μας να το συνειδητοποιήσουμε. Και σε αυτό το πράγμα να γνωρίζετε τα μοναστήρια είναι ένα σχολείο. Ένα σχολείο καθημερινής μαθήσεως της μετανοίας. Ένα σχολείο το οποίο πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, να προσέχουμε πως κυλάει ο χρόνος μας, πως φεύγει ο χρόνος μας και ο χρόνος μας να φεύγει και να είναι συνεχώς κοντά στο Θεό, να μην ασχολούμεθα με λεπτομέρειες και με ασήμαντα πράγματα και δίνουμε βαρύτητα σε ασήμαντα πράγματα. Μου έκανε αυτό ο αδελφός μου, μου είπε εκείνο ο αδελφός μου ή το άλλο. Να μην δίνουμε βάση σε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα, διότι μας φεύγει ο χρόνος και χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Ο χρόνος λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημασία. Και αν το χρόνο της ζωής μας το ζήσαμε μακριά από τον Χριστό και έχει φύγει χρόνος πολύς μακριά από τον Χριστό, θα μου πείτε έχει φύγει. Ναι, έχει φύγει, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Δεν ξέρουμε πόσα θα κρατήσει η επιστροφή. Είναι σίγουρο ότι στον δρόμο δεν σε φάει καρχαρίας επιστρέφοντας. Είναι σίγουρο ότι στον δρόμο επιστρέφοντας όπως είναι ανηφόρα, όπως ανέβαινα εγώ με τον αδελφό, ότι θα αντέξει η καρδιά σου και δεν θα σε εγκαταλείψει. Πώς έχεις σίγουρο ότι θα φτάσεις πάλι πίσω. Και εκεί χρειαζόμαστε σύμφωνα τον Κυριναίο τότε. Χρειαζόμαστε το χέρι εκείνο που θα έρθει να βοηθήσει. Το χέρι εκείνο είναι το χέρι του Θεού που πρέπει να επιζητάμε καθημερινά. Το χέρι του Θεού, τη χάρη του Θεού που πρέπει να ζητάμε καθημερινά ώστε να έρχεται να μας στηρίζει στον καθημερινό μας αγώνα. Στον αγώνα της επιστροφής. Στον αγώνα της μετανοίας μας. Πόσο δύσκολο είναι να κλάψει ο άνθρωπος για όλα αυτά που έχει κάνει. Πόσο δύσκολο, εδώ πάει να κάνεις προσευχή. Πάει να κάνεις προσευχή και έρχεται αμέσως ο δαίμονας και σου λέει τέλειωνε τώρα. Και άλλο θα λες. Τέλειωνε. Πάει να κάνεις προσευχή και βλέπεις εκεί την ώρα της προσευχής, την ώρα της ακολουθίας και μέσα στο κελί σου παίρνει ο δαίμονας το μυαλό. Γίνεται μετεωρισμός. Εκείνη την ώρα μπορεί να σκεφτείς όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα μπορεί να πάει να σκεφτείς εκείνη την ώρα. Και να μην σε αφήσει να σκεφτείς αυτά τα οποία λες. Και μπορεί να διαβάζεις όλο τον εξάψαλμο, μπορεί να διαβάζεις όλο τον όρθρο, μπορεί να διαβακούσεις, να παρακολουθείς όλη τη λειτουργία, να είσαι και λειτουργός. Να τελειώσει η λειτουργία και το μυαλό σου να μην ήταν εκεί. Ή να ήταν ελάχιστες στιγμές. Και υπόψη να έχεις και ένα βιβλίο που το παρακολουθεί το μάτι σου. Που υποτίθεται το μυαλό σου, αφού διαβάζεις κιόλας, ή το αυτή σου ακούει, είσαι εκεί. Δείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και αυτό ακόμα να κάνει ο άνθρωπος. Μία ώρα, δύο, τρεις, να αφοσιωθεί πλήρως και να πει να παρακολουθήσω και να συμμετάσχω στη Θεία Λειτουργία και μετά τα κρύο. Να μπαίνω μέσα στο νόημα της κάθε λέξης. Αν και αυτό είναι δύσκολο. Δείτε λοιπόν ότι ο δρόμος της επιστροφής προς τον Θεό, το πώς πρέπει να ζούμε σωστά, μοναχικά, χριστιανικά, δεν είναι κάτι το εύκολο. Κάτι φορά όπως πήγαμε με τον αδελφό, κατεβήκαμε πολύ γρήγορα. Ωραία ήταν η κατηφόρα. Έτσι είναι και η κατηφόρα της απομακρύνσεως από τον Θεό. Εύκολο είναι το να μην προσευχηθείς, να μην διαβάσεις και είναι η Διαθήκη, να μην μελετήσεις τους πατέρες, να πεις όχι σήμερα είμαι κουρασμένος,
Αύριο ξανά είμαι κουρασμένος, μεθαύριο έκανα εκείνο, ότι μεθαύριο το άλλο και οτιδήποτε. Τα διακονήματα πολλά, πάντοτε υπάρχει μια δικαιολογία. Και βλέπεις, ο χρόνος φεύγει. Ο χρόνος φεύγει. Δεν θυμάμαι, μου είπε κάποιος μια ιστορία εκεί με έναν που ήθελε, λέει, να πιει καφέ. Και του λέει, κύριε Γιάννη, θα πιεις καφέ? Α, λέει, δεν προλαβαίνω, λέει, γιατί έχω να πάω εκεί, να τρέξω για δουλειά, να τρέξω εκεί, έχω να τακτοποιήσω τα γραμμάτια, έχω εκείνο να τακτοποιήσω, το άλλο να τακτοποιήσω, το άλλο να τακτοποιήσω, δεν προλαβαίνω να πιω μία καφέ. Κάθε μέρα, κύριε Γιάννη, θα πιούμε ένα καφέ μαζί. Δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω. Τελικά ο κύριε Γιάννης πέθανε. Και καφέ δεν πήγε με τον άλλο. Οπότε πήγε πάνω τον τάφο του και ο άλλος ο φίλος του λέει, και τώρα κύριε Γιάννη, έχεις χρόνο? Οι δουλειές πώς θα γίνουν τώρα? Οι δουλειές πώς θα γίνουν τώρα? Τώρα βρήκες χρόνο? Ποτέ δεν τελειώνει. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να ξεκινήσουμε, ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τελειώνει. Άρα πρέπει να προσέχουμε τον χρόνο μας, να μην μας φεύγει και το χάνουμε το χρόνο χωρίς μνήμη Θεού, χωρίς να είμαστε κοντά στο Θεό. Και όσο είναι ο άνθρωπος νέος, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο να καταλάβει, διότι δεν έχει αίσθηση του χρόνου που φεύγει. Δεν έχει αίσθηση του χρόνου που φεύγει. Σήμερα μίλαγα με κάποιον στο τηλέφωνο και κάτι του είπα, ήταν ένα παλικάρι 23 χρονών. Του λέω, τι γίνεται παιδάκι μου με τη μάνα σου κτλ. Του λέω, προσέχεις τη ζωή σου κτλ. Λέω, όχι πάτε μου, μου λέει. Εντάξει, καλά τα πάω με τη μάνα, δεν πάω, μου λέει, απόλυτα. Αλλά μου λέει, δεν θα κάτσω να πεθάνω, μου λέει, εγώ είμαι 23 χρονών, μου λέει. Μάνα μου τάζεσαι τα χρόνια, είσαι 50, μου λέει. Κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, μου λέει, κοιτάζεσαι, μου λέει. Δεν θα πεθάνω εγώ, μου λέει, για τη μάνα μου. Ας πεθάνει εκείνη. Τάζεσαι τα χρόνια της. Καταλάβατε τι? Το παιδί των 23 ετών θεωρεί πόσο μεγάλο τη μητέρα του που ήταν 50 χρονών. Μόλις πάει αυτός 50, θα λέει, πω πω, νεότατη πέθανε η μάνα μου. Νεότατη, γιατί δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρει τι σημαίνει χρόνος. Αυτός ο άνθρωπος. Και είναι κακό πράγμα να μην έχω αίσθηση του τι γίνεται. Αίσθηση και ιδιαίτερα του χρόνου. Διότι πλέον τον αφήνω και περνάει ο χρόνος χωρίς εγώ να τον εκμεταλλεύομαι. Χωρίς να τον εκμεταλλεύομαι. Και ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει. Γι' αυτό το ελάττωμα. Ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει. Άρα λοιπόν εμείς ένα ακόμα επιπλέον που πρέπει να προσέξουμε στη ζωή μας είναι ο χρόνος. Να μην μας φεύγει χωρίς να τον εκμεταλλευόμαστε πνευματικά. Χωρίς κάποια στιγμή να τον αφήνουμε έτσι το χρόνο. Και εκεί που κάθεστε, να κάνετε προσευχή. Εκεί που εργάζεστε, να κάνετε προσευχή. Μα είστε στο σπίτι, οι χριστιανοί. Στην εργασία, στη δουλειά. Στο λεωφορείο. Μέσα στο αμάξι. Το ίδιο και ο μοναχός. Το ίδιο και η μοναχή. Είναι στο διακόνημα. Είναι εντός μόνης, είναι εκτός μόνης, είναι στους κήπους, είναι στα ζώα. Όπου και να είναι. Να μην φεύγει ο χρόνος ανεκμετάλλευτος. Μην φεύγει χωρίς προσευχή. Μην φεύγει χωρίς καλές σκέψεις. Αυτό σας βοηθάει και θα αναζητάτε μόνοι σας μετά την προσευχή. Θα αναζητάτε μόνοι σας να είστε κοντά στο Θεό. Χαρίζει ο Θεός μια γλυκύτητα όταν το σκεφτόμαστε. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι πάνε, λέει, στην εκκλησία και Κυριακή, και δεν πάνε κάθε Κυριακή. Αλλά πάση περιπτώσει, κάποιοι που πάνε,
λένε ότι όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους έχουν μια χαλήνη και μια ηρεμία, λένε, στην ψυχή τους. Πήγαν στην εκκλησία και γίνησε μια χαλήνη και έχουν μια ηρεμία. Αλλά μετάραξε εκείνο, λέει, το άχρηστο το παιδί μου και μου χάλασε αυτή την όμορφη γαλήνη και ηρεμία. Πού τη βρήκε την ηρεμία δυο ώρες που πήγε? Τι συνέβη? Ούτε σίγουρα και τις δυο ώρες που προσευχόταν στην εκκλησία, που δεν πάνε για δυο ώρες. Έτσι πάνε προς το τέλος, μετά το Ευαγγέλιο, μετά τα Άγια. Δηλαδή μιλάμε για τρία τέταρτα εκκλησία στην ουσία. Και όμως, γυρίζοντας στο σπίτι, σου λέει ότι αισθάνομαι μια γαλήνη, μια ηρεμία. Γιατί? Είναι ο Θεός που χαρίζει αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία στην ψυχή του ανθρώπου. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα σε εμάς, που είμαστε κοντά του σαν μοναχοί, το τι γαλήνη και το τι ηρεμία σκορπίζει ο Θεός. Και πρέπει όταν το μυαλό μου, όταν η ψυχή μου είναι κοντά στο Θεό, όταν ξέρω ότι αυτό που κάνω, καταρχάς το ότι τη ζωή μου που έχω δώσει, την έχω αφιερώσει κοντά του, την έχω αφιερώσει εκείνον. Όταν ξέρω το διακόνημα που κάνω και κουράζομαι, το κάνω με χαρά για εκείνον. Όταν ξέρω ότι προσεύχομαι, μιλάω σε εκείνον. Όταν ξέρω ότι κάθε κίνησή μου που κάνω, το κάνω για εκείνον. Αυτό το πράγμα πρέπει να σας φέρνει συνέχεια γαλήνη. Και ξέρετε, εδώ έχουμε έναν εχθρό. Τη συνήθεια. Η συνήθεια είναι εχθρός. Δηλαδή, τι συνηθίζουμε? Συνηθίζουμε στην κατάσταση αυτή. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη γαλήνη της ψυχής. Δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Όμως την αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες. Την αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες. Τι σας λένε οι επισκέπτες όταν έρχονται στη Μονή? Τι σας λένε? Τι γαλήνια πρόσωπα που έχετε? Χαραγμένη στο πρόσωπό σας είναι η γαλήνη. Η ηρεμία είναι στο πρόσωπό σας, ζωγραφισμένη. Πού το βλέπετε αυτός και δεν το βλέπω εγώ? Η συνήθεια. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Αυτός το βλέπει. Λέει, τι ωραίο είναι το μοναστήρι σας. Πρώτη φορά πήγα σε τέτοιο μοναστήρι. Τόσο ωραίο είναι μοναστήρι, δεν το έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά μου συμβαίνει να βλέπω τόσο όμορφο μοναστήρι σαν το δικό σας. Η συνήθεια για εμάς είναι εχθρός. Γιατί εμείς δεν το βλέπουμε. Γιατί το ζούμε κάθε μέρα και δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Την ομορφιά του παραδείσου που μας χάρισε ο Θεός. Και πάμε σε ένα άλλο μοναστήρι εμείς. Και λένε, πω πω, τι ωραίο που ήταν το μοναστήρι της Ανησίας. Καταπληκτικό. Στην πρώτη Σερών είναι αυτό το μοναστήρι. Ωραιότατο μοναστήρι. Ωραιότατο μοναστήρι. Άμα ρωτήσετε τις ίδιες τις μοναχές που ζουν εκεί μέσα, όταν ήρθαν στο δικό μας, γιατί ήρθανε, οι ηγουμένοι τους, λέει, καταπληκτικό γέροντα το μοναστήρι σας. Πιο ωραίο μοναστήρι δεν έχω δει. Αυτή έβλεπε το δικό μας ωραίο. Γιατί έχει συνηθίσει το δικό της. Άρα βλέπετε ότι και εδώ ο χρόνος δεν μας κινείται καλά. Και εδώ ο χρόνος κινεί τις βάρδες. Έχει τη συνήθεια και δεν βλέπουμε. Και δεν βλέπουμε το πώς ζούμε, το πώς μας συντηρεί ο Θεός, το τι μας χαρίζει ο Θεός. Και δεν το εκμεταλλευόμαστε θετικά αυτό το πράγμα. Πόσες φορές την ημέρα δοξολογήσαμε το Θεό που ευρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο. Καταρχάς, το ότι μας έχει κοντά του ο Θεός. Γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε μακριά του. Παντελώς μακριά του. Τώρα είμαστε λίγα κοντά, λίγο κοντά. Πόσες φορές έχουμε ευχαριστήσει τον Θεό, ότι Θεέ μου σε ευχαριστώ που με έχεις κοντά σου, με έχεις στην αγκαλιά σου, με κρατάς μες στη χούφτα των χεριών σου,
Πόσες φορές τον έχουμε ευχαριστήσει? Πόσες φορές τον έχουμε μνημονολογήσει? Τον ευχαριστούμε και τον υμνούμε και τον λέμε. Και κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά πάλι συνήθεια είναι και δεν το προσέχουμε. Βλέπετε στην καθημερινή Θεία Λειτουργία που κάνουμε, σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Για ποια πράγματα? Για ποιο πράγμα τον υμνούμε, για ποιο τον ευλογούμε, για ποιο τον ευχαριστούμε, τον Κύριο? Για όλα αυτά που μας έχει δώσει. Πάλι ο χρόνος εδώ και η συνήθεια είναι ο χειρότερος εχθρός. Δεν μας αφήνει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνη την ώρα που τον ευλογούμε, τον ευχαριστούμε, τον υμνούμε για όλα αυτά που είμαστε, για όλα αυτά που μας έχει δώσει, για όλα αυτά που έχει κάνει για μας. Για δείτε πως οι άνθρωποι είναι εκεί που είναι και σε τι μοίρα βρίσκονται. Δείτε πως οι άνθρωποι είναι ανάπηροι, χάνονται, χάνουν τις δουλειές τους, χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν τους φίλους τους. Χιλιαδιό που παθαίνουν στη ζωή. Χιλιαδιό που μπορεί να σου συμβούν στη ζωή. Που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Που έχουν παιδιά και έρχεται η τράπεζα και τους πετάει έξω και τους παίρνει το σπίτι. Τώρα ξέρεις πού θα ήσουν ή τι θα ήσουν. Ξέρουμε το τι έχουμε και το τι είμαστε. Πόσο λοιπόν το δοξάζουμε πραγματικά και τον ευχαριστούμε τον Θεό μέσα από την καρδιά μας? Αν δείτε και καθίσουμε ένα γεγονός της ζωής μας και το ψηλαφίσουμε, θα διαπιστώσετε ότι τελικά δεν ψηλαφίζουμε. Αφήνουμε το χρόνο της ζωής μας και περνάει. Και έχουμε τόσες ευκαιρίες για να υμνήσουμε, να δοξάσουμε, να ευχαριστήσουμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό. Και όμως φεύγει ο χρόνος. Και όταν φτάσουμε και γεράσουμε, τότε ο χρόνος πάλι μένει λίγος. Μένει λίγος ο χρόνος. Που δεν ξέρω αν αυτός εκείνος ο χρόνος τότε θα έχει τη δυνατότητα να μας καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Θα μου πείτε, ο Θεός μπορεί να δώσει δάκρυα μετανοίας. Μπορεί. Αλλά θα παίξω εγώ με το μπορεί? Πόσοι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να προσευχηθούν παρότι είναι ένα βήμα πρώτου θανάτου, προσπαθούν να κλάψουν για τη ζωή τους, προσπαθούν να δουν δάκρυα στα μάτια τους και ενώ από το θάνατο απέχουν μια αναπνοή. Αισθάνονται τα πνότα του θανάτου, αν τον παρουσιάσουμε το θάνατο σαν πρόσωπο, τον έχουν απέναντί τους και τα πνότα του τα αισθάνονται, του πλησιάζει. Και βλέπετε ότι δεν μετανοούν. Θυμάμαι είχα κάτι γείτονες που τους έλεγα, μα ελάτε στην εκκλησία. Ελάτε στην εκκλησία. Και έλεγε, μα να δεν μπορώ να καθίσω όχι, να μα δεν μπορώ εκείνο, να μα δεν μπορώ το άλλο, να μα ο άντρας δεν με θέλει εδώ, να ο άντρας έλεγε δεν μπορώ, θέλει εκείνο τα παιδιά να κάνουμε. Και βρίσκανε και λογίες, λέει. Έχουμε το χρόνο, λέει. Θα γεράσουμε και θα πάμε. Πέρασαν τα χρόνια και γέρασαν. Πάλι δεν πηγαίναμε. Γιατί είχαν μάθει έτσι τώρα. Και τώρα λέει, πού να πάμε? Μπορούμε, νομίζεις, μου λέγανε πάτερ, να περπατήσουμε τώρα από εδώ μέχρι την εκκλησία. Αμάξι δεν έχουμε, τα παιδιά τα παντρέψαμε, δεν πάνε εκκλησία, δεν έρχονται να μας πάρουν. Και δεν μπορούμε τώρα να περπατήσουμε. Μα και τότε που μπορούσατε να περπατήσετε δεν πήγατε. Έφυγε ο χρόνος. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε το χρόνο που μας φέρει. Στη συμπεριφορά μας, στο λόγο μας, στο τι λέμε. Γιατί λέει για κάθε λόγο αργό, για κάθε χαζομάρα δηλαδή που λέμε, λόγο αργό, και γι' αυτό θα δώσει λόγο ο άνθρωπος. Γιατί εκείνη την ώρα θα μπορούσες να τον εκμεταλλευτείς θετικά αυτό το χρόνο, θετικά αυτό το χρόνο, εμείς δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Δεν τον εκμεταλλευόμαστε θετικά.
Και έτσι ο άνθρωπος αφήνει, ξεφεύγοντας εκ του κυρίου σκοπού του. Αυτό που λέω στους προσκυνητές όταν έρχονται στα πούλμα. Εκεί είδατε τους καθίζω στο αρχονταρίκι, όταν μπορώ, και τους μιλώ και τους φαίνεται παράξενο, λέει, που τους μιλάει ο ηγούμενος. Και λέω, μα είναι δυνατόν να πάτε σε ένα μοναστήρι, να μπείτε και να βγείτε, ανάψατε το κεράκι. Είδατε τη μονή, τι είναι λέει η μονή, μουσείο, αρχαιολογικός χώρος, η Ακρόπολη, δεν λέω, η μονή. Στη μονή, ναι, πήγαμε να προσκυνήσουμε. Αλλά δεν πρέπει και να ωφεληθούμε πνευματικά. Δεν πρέπει στη μονή που ήρθατε κάτι πνευματικό να πάρετε και να πείτε, ναι, πήγαμε στη μονή, προσκυνήσαμε, αγοράσαμε και μια εικόνα του Αγίου που ήταν στο μοναστήρι, πήραμε ένα λιβανάκι, πήραμε ένα κουμποσκύνι. Αυτό είναι υλικό. Κάτι πνευματικό, λέω, δεν πρέπει να πάρετε. Και να πείτε ότι πήγαμε στο μοναστήρι και ωφεληθήκαμε πάρα πολύ πνευματικά. Ακούσαμε πέντε λόγια, αυτά τα λόγια. Και τους μαζεύουμε σαν εκεί και κάθονται. Κάποιοι που βιαζόταν, κάποιοι είχαν μπει και μια στο πούλμαν μια φορά, και όταν τους είπα ότι μα δεν πρέπει να ωφεληθείτε πνευματικά, τι ήρθατε. Και ακούω μια γυναίκα που λέει, δεν έχει ο γέροντας, λέει. Για να πάμε, λέει, στο πούλμαν να φωνάξουμε, γιατί έρχεται να μπει στο πούλμαν. Μια και ήρθε ο γέροντας, λέει, και είναι εδώ να μας πει δύο λόγια. Και κατεβήκατε λοιπόν. Και φάγανε μια μισή ώρα μέσα στο αρχονταρίκι. Αυτή. Στην κουβέντα. Στη συζήτηση πάνω σε αυτά που τους έλεγα. Και το τι τους είπα, απλά πράγματα που λέγονται σε εσάς. Μεγάλοι άνθρωποι, όπως ξέρετε, επισκέπτονται τα μοναστήρια. Και τους έλεγα, έχετε κοιταχτεί στον καθρέφτη. Όσο και να τα βάφετε τα μαλλιά σας, οι γυναίκες. Έλεγε τίποτα. Ο χρόνος έχει φύγει. Ο χρόνος έχει φύγει. Και το ζήτημα είναι, παντρευτήκατε περισσότεροι από εσάς. Κάνατε παιδιά. Σκοπός της ζωής σας, τον αναλώσατε, θα δείτε σχόλου το γήινα. Δηλαδή τι, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να τα μεγαλώσω, να τα σπουδάσω, να πάνε φαντάρι, άντε να τα παντρέψω να δούμε εικονάκια, άντε να τους φτιάξω ένα σπίτι, αν να τα βοηθήσω οικονομικά, αν να στερηθώ εγώ εκείνο σαν μάνα και σαν πατέρας για να περάσει καλύτερα το παιδί μου και καλύτερα το εγγόνι μου. Και τελικά οι ίδιοι δεν ευχαριστηθήκατε τίποτα στη ζωή. Ήρθε και παρήλθε ο χρόνος και δεν ευχαριστηθήκατε. Εσείς δεν πήγατε πουθενά προσωπικά, γιατί αν να μη στερηθεί το παιδί, αν να κάνω το παιδί, αν να μεγαλώσει το παιδί, ποια θα παντρευτεί το παιδί, μην μπλέξει σήμερα το παιδί, το εγγόνι γιατί δεν έχει γυρίσει. Και ασχολείστε με όλες τις βιωτικές μέρες. Που δεν κάνετε τους λόγους κακό που ασχολείστε. Καλά κάνετε και ασχολείστε. Γονείς είστε. Αλλά λέω, όταν πεθάνετε, ξέρετε, δεν θα σας ρωτήσει ο Χριστός αν παντρευτήκατε, αν κάνατε παιδιά, αν τα παιδιά σας τα παντρέψατε, εάν τα σπουδάσατε, αν μάθαν πιάνο, αν μάθαν γαλλικά, αν πήραν καλή κοπέλα, αν το εγγόνι σας έμπλεξε ή δεν έμπλεξε. Δεν πρόκειται να κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Ο Χριστός. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται. Που πρέπει να γίνονται, όπως πρέπει και να φας. Όπως πρέπει και να φας. Αλλά αυτό που θα σε ρωτήσει ο Χριστός, θα σου πει, εγώ σε έβαλα πάνω στη γη για ένα λόγο. Σε είχα στον παράδεισο μέσα, αλλά στον παράδεισο μέσα μου τον κατέστρεψες. Διότι έκανες το δικό σου το θέλημα, αυτό που ήθελες εσύ, και πήγες και έφυγες από το δέντρο που σου είχα απαγορεύσει. Και για να μην μου καταστρέψεις τα πάντα, σε έβγαλα έξω από τον παράδεισο. Και σου είπα, για να μπεις μες στον παράδεισο, ξανά, θα μάθεις να κάνεις το θέλημά μου, είπε ο Θεός. Όχι το δικό σου το θέλημα, άνθρωπε. Θα μάθεις να κάνεις το δικό μου το θέλημα. Ο παράδεισος είναι το σπίτι μου και μέσα στο σπίτι μου γίνεται το δικό μου το θέλημα. Όσο και να ακούγεται εγωιστικό, δεν είναι.
Όχι το δικό σου το θέλημα μέσα στον παράδεισο. Εδώ υπάρχει τάξη, υπάρχει σειρά και γίνεται το δικό μου το θέλημα. Εσύ και έκανες το δικό σου και γι' αυτό σε έβγαλα απ' έξω. Αλλά απ' έξω σε άφησα όσο καιρό σε άφησα. Για να δω αν έμαθες τελικά να κάνεις το θέλημά μου. Και αυτό θα το είδες στα χρόνια που πέρασαν. Σ' άφησα και έζησες 20, 30, 50, 60, 70, 80 χρόνια. Και κοιτάω όλα αυτά τα χρόνια να δω τι έκανες και πάλι σε έκανες το θέλημά σου. Ό,τι ήθελες αυτό έκανες. Ό,τι ήθελες αυτό πάλι ξανά έκανες. Δεν έκανες το θέλημά μου. Αν και το έλεγες κάθε μέρα στο Πατέρι μου. Γεννηθεί το Κύριέ μου το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ναι μεν μου το έλεγες, αλλά στην πράξη δεν το έκανες. Στην πράξη δεν το έκανες. Και εγώ πάνω στη γη σε έβαλα για ένα λόγο. Γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι και εγώ. Για να διώξεις και να κυνηγήσεις και να καταδιώξεις την αγιότητα. Να μπορέσεις μες στον παράδεισο, εφαρμόζοντας το θέλημά μου, να γίνεις φως, να γίνεις Άγιος. Και εσύ που αναλώθηκες στο αν θα παντρευτείς, ποια θα πάρεις, αν έχεις σπίτι, δεν έχεις σπίτι, αν μένεις με το ενίκιο, πώς θα βγει το ενίκιο. Τα κοσμικά πράγματα αναλώθηκες. Έφαγες το χρόνο σου με τα κοσμικά. Και το άλλο δεν το κοίταξες καθόλου. Έχασες τσάμπα το χρόνο σου. Έχασες τσάμπα το χρόνο σου. Και τους λέω λοιπόν στο τέλος το πούλμα, και εκεί στα λόγια που τους μιλάω, εάν τώρα σας ρωτήσει ο Χριστός, το χτυπήσατε το στόχο που είναι η αγιότητα. Το χτυπήσατε το στόχο να έχετε γίνει φως, όπως μας θέλει το Ευαγγέλιο. Γιατί βλέπετε, λέω, οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Όπως είμαστε όλοι είδες. Και τους λέω, το βλέπετε το γιο μου, το Δημήτρη, την Κατερίνα, την Βαρβάρα, άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι πέτυχαν την αγιότητα. Έγιναν φως και αυτό το ομολογούμε όλοι μας εμείς ότι έγινε φως. Πώς το ομολογούμε? Διότι στο κεφάλι του Δημήτρη του βάλαμε, αφού έγινε φως, του βάλαμε φωτοστέφανο τώρα. Για να φαίνεται ότι έχει γίνει φως. Να φαίνεται και να μαρτυρείται ότι είναι στη χώρα του φωτός. Το ίδιο βάλαμε και στο Δημητρίου το κεφάλι. Το ίδιο και στις Βαρβάρας, το ίδιο και στις Κατερίνες και όλων των υπολείπων ανθρώπων, οι οποίοι πέτυχαν αυτόν τον κύριο σκοπό. Και γι' αυτό λέω η Εκκλησία τους βάζει μες στο ναό. Γιατί νομίζει θα αγιογραφούμε τους ναούς. Για να τους βλέπουμε και να θυμάμαι στο ναό που πάω, ότι και εγώ έτσι πρέπει να γίνω, μην τυχόν το ξεχάσω. Δεν τους βάζουμε για να προσκυνάμε. Δεν έχουν ανάγκη την προσκύνησή μας. Οι Άγιοι τους βάζουμε με μια σκοπιμότητα να μου θυμίζουν βλέποντάς τους ότι έτσι πρέπει να κάνω και εγώ. Αυτό είναι ο στέκλης, πάτε το θυμόσαστε. Μπορείτε να μου βεβαιώσετε ότι αν πεθάνετε έχετε γίνει φως και ότι στο κεφάλι σας θα μπει και εσάς το φωτοστέφανο, ότι έχετε πράξει το θέλημα του Θεού, ότι πετύχατε την αγιότητα. Αυτό η δίπλα σας, η γύρω σας, οι γείτονές σας το ομολογούνε, όπως ομολογούμε εμείς για τον Αγιώργη, ότι ναι, ήταν Άγιος άνθρωπος. Το ομολογούμε. Το ομολογούνε, λέω, οι άλλοι, οι φίλοι, οι γενείς, οι γείτονες για εσάς. Και βλέπετε ότι προβληματίζονται. Κάθονται και σκέφτονται. Πού αφήσατε, λέω, τον χρόνο και πέρασε. Καλά, σπίσατε τα μαλλιά σας, λέω. Γεράσατε. Και εσείς το μόνο που κοιτάγατε είναι αν θα κάνετε παιδιά. Το ενίκιο, το τηλέφωνο, να πάρουμε αυτοκίνητο, να κάνουμε εξοχικά. Μόνο αυτά κοιτάγατε. Καλά κάνατε και τα κοιτάγατε. Και έπρεπε, λέω, να τα κοιτάτε. Αφού μπήκατε μέσα σε αυτό το μυστήριο που λέγεται γάμος, λογικό να τα κοιτάξετε. Αλλά πάνω από αυτά υπάρχει ο Κύριος στόχος. Υπάρχει ο Κύριος στόχος. Όπως
και εγώ και εμείς εδώ οι μοναχοί και αυτό το μοναστήρι. Λογικό είναι να ασχολούμαι αφού φτιάχνω το μοναστήρι και το πώς θα χτιστεί το μοναστήρι. Λογικό είναι να κοιτάω πώς θα βρω οικονομικούς πόρους, όπως κοιτάς εσύ πώς θα βγάλεις το ενίκιο. Λογικό είναι αφού έχω τα πρόβατα, αφού έχω τις κότες, αφού έχω τις γελάδες, αφού έχω τα ζωάκια, λογικό είναι ότι πρέπει να τα κοιτάξω. Λογικό είναι ότι πρέπει να φτιάξω τους κήπους της μονής που είναι του Αγίου, η κήπη. Αλλά θα μου πει ο Χριστός, τον Κύριο στόχο τον κοίταξες? Γιατί αν αναλώθηκες μόνο στο να φτιάξεις τα ντουβάρια, να βάλεις πράγματα και έπιπλα μέσα στο μοναστήρι, να φτιάξεις το μοναστήρι, να φτιάξεις την εκκλησία, όλα δεν γίνει, εδώ θα μείνει. Δεν παίρνεις για τον ουρανό ούτε μία πέτρα μαζί μας. Δεν θα πάρουμε. Τον εσωτερικό κόσμο τον κοιτάξαν ή αφήσαμε το χρόνο και περνάει. Ωραία βγήκε η τριανταφυλιά και ωραία τα τριαντάφυλλα και καλό το τυρί που βγάλαμε από τα πρόβατα. Αλλά λέτε να μας ρωτήσει ο Θεός για το τυρί? Ούτε αυτά φυσικά πρέπει να τα μελήσουν, γιατί είναι του Αγίου, όπως και ο άλλος δεν μπορεί να μελήσει την οικογένειά του, γιατί ο Θεός την ευλόγησε. Το ίδιο δεν μπορεί να μελήσει και ο μοναχός τα της μονής του. Αλλά δεν είναι αυτός ο Κύριος σκοπός? Αν και οι δυο κοιτάνε οι μεν τα της μονής μόνο, η δέκα του σπιτιού μόνο, έχουν χάσει τον Κύριο στόχο τους. Έχουν εμπλακεί σε όλα τα κοσμικά και σε όλα τα γήινα, αυτά που θα μείνουν πάνω στη γη, και αν δεν έχετε γίνει φως, λέω, και κάνατε παιδιά. Και πού θα τα ξαναδείτε? Πού θα τα ξαναδείτε εδώ? Αν έχετε γίνει φως και εσείς και τα παιδιά σας, γιατί λέω, ξέρετε τι έχει άλλη χώρα. Θα τον πεθάνει ο άνθρωπος, βρίσκεται στο σκότος. Εάν έχετε γίνει φως, εσείς οι ίδιοι, δεν φοβόσαστε το σκότος. Φαίνει και βλέπετε. Και θα βρείτε και τη μάνα σας και τη γιαγιά σας και τα παιδιά σας και τον άντρα σας, θα τους βρείτε, γιατί έχετε φως. Στο σκοτάδι δεν βλέπεις κανέναν. Στο σκοτάδι δεν βλέπεις κανέναν. Και θα είσαι χαμένος σαν μια έρημο μέσα ένα βράδυ, πολλά βράδυ μάλλον, αιώνες, αιώνων, σαν να είσαι σε έρημο. Και να ψάχνεις να βρεις στο σκοτάδι τους δικούς σου. Αυτό είναι μαρτύριο μετά. Θα περνάς, γιατί δεν σου βρεις ποτέ μέσα στο σκοτάδι. Αν έχεις φως και βλέπεις και εκπέμπεις φως, θα πας στη χώρα του φωτός. Θα βλέπεις. Αν είσαι σκότος, αφήνουμε λοιπόν το χρόνο και κυλάει. Χωρίς να κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Χωρίς να αφήνουμε να περνάει από το μυαλό μας, αφήνουμε μάλλον και περνάει από το μυαλό μας ο Χριστός, περνάει η πνευματική ζωή, τι περνάει από το μυαλό? Και φεύγει ο χρόνος. Φεύγει. Μία μέρα έρχεται, η άλλη επόμενη. Τι προσπαθούμε να βιώσουμε? Άρα μην αφήνουμε το χρόνο μας ανεκμετάλλευτο. Σε καμία περίπτωση. Πρώτος στόχος μας να είναι η αγιότητα. Πρώτος στόχος μας εκεί να χτυπάμε την αγιότητα, να πυροβολάμε. Έχετε δει εκεί πέρα στα Λούνα Πάρκ που έχουν κάπου εκεί σκοποβολή, μου φαίνεται, που βαράνε και έχουν κάτι κυκλάκια και πας εκεί και με ένα πιστόλι και πυροβολάνε, πάντα παιδιά και πυροβολάνε. Εάν τελικά κάτι είσαι εκεί και μάτης σκοποβολή συνέχεια, στο τέλος θα χτυπήσεις το κέντρο. Στην αρχή θα αρχίσεις και θα χτυπάς γύρω γύρω, θα στοχίσεις, θα βγαίνει και απ' έξω. Το βελάκι που πετάς θα πηγαίνει απ' έξω, δεξιά και αριστερά. Αν επιμείνεις όμως, θα το κερδίσεις. Αλλά για να επιμείνεις θέλεις χρόνο, θέλεις ώρα, θέλεις μέρες. Για να το μάθεις, να εκπαιδευτείς. Όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις μαγειρική,
Όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις αυτοκίνητο. Όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις υφασία. Όπως θέλεις χρόνο για να μάθεις γράμματα. Είδα πόσο χρόνο πήρε που πηγαίναμε σχολείο και μας έλεγε τα σκάλα, το Α, το Β, το Γ. Και μας έλεγε έτσι θα πιάνετε το στυλό. Και μας έπαιρνε το χεράκι και μας το έγραφε τα σκάλα για να γράψουμε πώς γράφετε το Α, πώς γράφετε το Β. Και μας έλεγε όχι έτσι, έτσι θα το πιάνετε το στυλό, έτσι θα γράφετε. Και ερχόταν από πάνω μας και μας οδηγούσε το χέρι. Το ίδιο κάνει ο ηγούμενος, η ηγουμένη, μέσα στο μοναστήρι. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο πνευματικός στα πνευματικά του παιδιά, έξω στους λαϊκούς και να τους καθοδηγεί πνευματικά. Αυτό θέλει χρόνο για να μάθεις να γίνεις καλός μαθητής. Αν το χρόνο που πας στο σχολείο δεν προσέξεις και δεν προσέχεις και σου φύγει ο χρόνος, στο τέλος θα μείνεις αγράμματος. Όταν το πάρεις μυρωδιά ότι είσαι αγράμματος, έχει φύγει ο χρόνος. Δεν γυρίζει πίσω ο χρόνος. Και θα έχεις μείνει αγράμματος. Ομοίως, γίνεται σε όλα τα θέματα. Και στα πνευματικά. Άμα σου φύγει ο χρόνος, δεν γυρίζει πίσω. Και όταν μεταγεράσεις, δεν έχεις όρεξη για αγώνες. Δεν έχεις όρεξη για αγώνες. Όσο περνάνε τα χρόνια δεν μπορείς. Δεν ακολουθεί το κορμί, δεν ακολουθεί το πνεύμα. Και να θέλει δεν μπορεί μετά. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Για βάλτε ένα νέο μοναχό να περπατήσει εκεί που πήγα εγώ μέχρι τον αδελφό Γεώργιο, θα πάει και θα γυρίσει. Και μπορεί να γυρίσει χωρίς και να ιδρώσει κιόλας. Γιατί τον βοηθάνε τα νιάτα του. Όσο περνάει ο χρόνος, δεν ακολουθεί εύκολα το κορμί. Δεν ακολουθεί. Άρα λοιπόν, όταν φύγει ο χρόνος, μπορεί να είναι αργά. Μπορεί να είναι αργά. Άρα λοιπόν, να σε εκμεταλλευτούμε τώρα το χρόνο. Και να σου εκμεταλλευτούμε πνευματικά το χρόνο. Σε όλα τα ζητήματα. Είδατε που λένε πολλοί, χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Έχετε ακούσει που λέει ο χρόνος είναι χρήμα. Για μας είναι πνευματικό όφελος ο χρόνος. Για τους άλλους μπορεί να είναι χρήμα ή για μας όμως είναι πνευματικό χρήμα. Αποθηκεύουμε στα ταμεία του Θεού. Αποθηκεύουμε στα ταμεία του Θεού. Για να ακούσετε εξομολογήσεις ανθρώπων που γνώρισαν το Θεό σε μεγάλη ηλικία. Να ακούσετε τι φρίκι είναι αυτό το. Για αυτούς που γνώρισαν το Θεό και ήταν σε μεγάλη ηλικία. Ήταν 60, 70, 50 χρονών. Και γνώρισαν το Θεό πολύ αργά. Ξέρετε με πόση φρίκι εξομολογούνται, με πόσο άγχος, με τι αγωνία. Γιατί σου λέει δεν έχω χρόνο μπροστά. Έχω χρόνο. Είναι σαν να πρέπει να πας κάπου, να φτάσεις και να μην έχεις χρόνο να φτάσεις. Λες δεν με παίρνει ο χρόνος να φτάσω εκεί. Τώρα τι κάνω. Πώς θα προλάβω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να διορθώσω όλα αυτά που είχαν γίνει. Και ειδικά όταν είχε ζήσει μια ζωή μακριά από τον Χριστό. Δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Πώς εμείς θα μαζέψουμε ομοίως όλα αυτά που έπρεπε σαν σωστή μοναχή, που έπρεπε να ήμασταν. Πώς θα μαζέψουμε όλες τις ατελειές μας, τα λάθη μας, τα μαρτήματά μας. Πότε θα μαζευτούν. Πότε θα μαζευτούν. Ο χρόνος φεύγει. Δεν κάτι θα μας περιμένει.
Πότε θα αξιοποιήσουμε λοιπόν σωστά το χρόνο για κάθε πνευματικό πράγμα. Για κάθε πνευματικό πράγμα. Δηλαδή, σας κάνω μια απλή ερώτηση. Μερικοί είστε μοναχοί πολλά χρόνια. Πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη? Να δείτε ένα καλό ερώτημα. Όχι πόσες φορές. Δεν ρωτάω το πόσες φορές. Αλλά έστω και μία φορά. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και τι θα πείτε όταν φτάσουμε στο Μωυσή, όταν συναντήσουμε το Μωυσή, όταν συναντήσουμε τους προφήτες, όταν συναντήσουμε τα πρόσωπα που έγραψαν τα βιβλία τους. Έτσι. Θα τους πούμε ότι δεν τους έχουμε διαβάσει. Θα πούμε ότι ο Θεός μας έστειλε τη Διαθήκη Του και εγώ δεν την έχω διαβάσει ακόμα. Τη Διαθήκη Του. Δεν έχω διαβάσει τη Διαθήκη του Θεού. Ακόμα. Και τι θα πω εγώ. Στον Εζεκείλ, στον Μωυσή, στον Ηλία, στον κάθε προφήτη. Ό,τι. Στον Δανιήλ, στον καθένα. Ό,τι. Δεν πω, δεν είχα χρόνο. Δεν μου έμεινε χρόνος. Με κοιτάει και θα μου γίνει αυτό. Τα μάτια του θα γριεύουν την ώρα που το λέω. Θα γριεύουν. Δεν ήθελα να έχω δώσει εγώ σε ένα πνευματικό μου παιδί ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, δικό μου που γράψα. Και μετά από 10 χρόνια να τον ρωτήσω. Το διάβασε στο βιβλίο μου. Και αν πει άφη για ρωτά μου. Δεν πρόλαβα, δεν είχα χρόνο. Κατά πόσο εγώ θα το δεχτώ. Κατά πόσο μέσα μου εγώ θα το δεχτώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε χρόνο να διαβάσει το βιβλίο μου. Έστω και μία φορά από περιέργεια. Έστω και μία φορά. Για να δείτε τι είναι ο χρόνος. Για να δείτε τι είναι ο χρόνος. Θα σου πει μπα χρόνο είχες για να κουβεντιάζεις. Χρόνο για να κουτσομπολέψεις και να κατακρίνεις είχες. Χρόνο για να μπεις μέσα στο ίντερνετ και να ψάξεις και να κάνεις είχες. Χρόνο για να κάνεις και να μιλάς στο τηλέφωνο είχες. Και πολλά άλλα πράγματα. Θα σου πει και είχες χρόνο. Για να κάτσεις και να πίνεις καφέ είχες χρόνο. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει όμως αν έπινες τον καφέ σου και καθόσουνα και να σου πει ανθρώπινο το ότι κάθισες και έπινες τον καφέ σου. Δεν θα σε κατηγορήσει όταν το έχεις διαβάσει. Δεν θα σου πει γιατί πιες καφέ. Όταν όμως έχει δει ότι έφυγε ο χρόνος σου και δεν τον αξιοποιήσεις τον χρόνο σου έστω και από λίγο κάθε μέρα, τότε είμαστε κατακριτέ. Για να δείτε τι είναι ο χρόνος. Και να δείτε εδώ τώρα σαν μοναχή και βάλτε πόσα οι άνθρωποι είναι χριστιανοί που πάνε στην εκκλησία χρόνια και ρωτήστε τους αν έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη ή την Παλαιά. Εφημερίδες προλαβαίνουν, τηλεόραση προλαβαίνουν, κατά τα άλλα χρόνο δεν έχουν. Θα σου πούνε. Χρόνο δεν έχουν. Μα και εμένα όταν το λένε στην εξομολόγηση δεν το δέχομαι. Όταν λέω διαβάζετε, λέω γραφή. Έστω και λίγο κάθε μέρα λέω. Είστε 70 χρονών. Ήσασταν από μικρότερα, πήγαινε και καθηγητικά. Κλάμα. Πήγαινε. Αυτός πάλι ο μεγάλος που θέλει να διαβάσει και δεν έχει χρόνο. Που θέλει να διαβάσει και τα μάτια του δεν τον βοηθάνε πια. Γιατί δεν βλέπει. Γιατί ζαλίζεται. Στον τρόπο τι θα κάνω. Δεν με παίρνει ο χρόνος. Αυτό που σας έλεγα, το ότι φρικινιώθει ο μεγάλος.
όταν έρθει κοντά στον Χριστό. Που δεν τον παίρνει ο χρόνο. Αλλά και ο άλλο που ήταν τα κατηχητικά μικρό. Και σου λέει δεν έχω χρόνο, δεν είχα. Ο μοναχός ο οποίος είναι τόσα χρόνια μέσα στο μοναστήρι και δεν πρόλαβε λέει, να διαβάσει την Αγία Γραφή. Μιλάω για τους πατέρες, γιατί ο πατέρας μπορεί να πει: ήταν πολλά τα βιβλία του πατέρα. Ήταν και το Βασίλειο, ήταν και ο Γρηγόριο, ήταν και ο Θοδό του Δίτσα, και ο Ισάκ, και ο Εφραίμ, και ο ένα και ο άλλο. Πολλοί. Αλλά θα σου πει ο Θεός, την Αγία Γραφή εγώ στην έδωσα. Και γυρίζει και μου λέει: δεν έχει χρόνο. Δεν είναι που σου λέει ο άλλο από μικρό ότι δεν έχω χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εγώ όταν είναι κάποιος στην εξομολόγηση του λέω κοίταξε να δεις τηλεόραση είχες χρόνο να δεις να παίξεις είχες χρόνο να διασκεδάσεις είχες χρόνο να μιλήσεις είχες χρόνο για όλα τα άλλα είχες το χρόνο και τον Χριστό δεν είχαμε χρόνο αλλά προσέχτε και το χρόνο είναι πλάνος δεν καταλαβαίνουμε πως φέρνει ας ξεγελάει και τουλάχιστον εμείς ας έχουμε τη συνείδηση ότι εκμεταλλευόμαστε θετικά το χρόνο. Θετικά, πνευματικά το χρόνο. Και εκμεταλλευτείτε το πνευματικά. Εκεί που είστε, γι' αυτό έχουμε βάλει δυνατά και την ευχή. Και ακούγεται από τα μεγάφωνα κάθε μέρα μέσα στο μοναστήρι. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Ακόμα και πριν κοιμηθούμε. Ακόμα και όταν ξυπνήσουμε το βράδυ. Για να σηκωθούμε να πάμε τουαλέτα ή οτιδήποτε και πρέπει να ξανακοιμηθούμε πάλι στο ενδιάμεσο αυτό. Λέγεται την ευχή. Μην αφήνετε χρόνο να εκμετάλλευτε. Μην αφήνετε χρόνο να εκμετάλλευτε. Και θα δείτε ότι αυτή τη γαλήνη την οποία βλέπουν οι άλλοι στο πρόσωπό μας σιγά σιγά θα την αισθανθούν και εμείς μες στην ψυχή μας. Γιατί αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Να εκμεταλλευτώ το χρόνο θετικά υπέρ τη σωτηρία μου. Να μπορέσω να αισθανθώ τον παράδεισο από εδώ τώρα που είμαι πάνω στη γη. Γιατί η βασιλεία του Θεού αρχίζει από τη γη. Ο παράδεισος αρχίζει από τη γη, λένε οι πατέρες. Άρα πρέπει να αρχίσω να βιώνω τις χαρές του παραδείσου και να τις προγεύομαι από τη γη. Αν δεν τις προγευτώ επάνω στη γη, τώρα που ζω, πότε θα τις προγευτώ. Πότε θα τις προγευτώ. Ο πιστός λέει ζει και βιώνει τον παράδεισο από τώρα. Αυτό λοιπόν εύχομαι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πνευματικά το χρόνο μας. Προς σωτηρία της ψυχής μας αλλά και προς δόξα του Ιησού Χριστού και της μητέρας του και του Τριαδικού Θεού μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.